εσένα. Είναι τόσο ευτυχισμένα. Είσαι τα ζαχαρότα. Καλήρης. Καλήρης. Όπω... Χρόνια πριν. Ωραία είναι αυτά τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια. Throwback, και τα πρωτοχρονιάτικα που έτσι τα έχουν κάνει hit κάθε Χριστούγεννα να τα θυμόμαστε από αγαπημένους καλλιτέχνες. Εγώ το μπορεί να το ακούσω όλο τον χρόνο. Άμα μου τη βιδώσει. Να το κοιτάξει αυτό. Κάποια ωραία τραγούδια γιατί. Δεν λέγανε ότι άμα ακούς θα κολλήσεις ψήρες. Όχι, δόξα τω Θεώ. Μα έτσι μας έλεγαν παιδάκια. Εντάξει, θα το κουρέψω πιο κοντό. Και... Του λέγανε αυτό. Σε εμάς το λέγανε, δεν ξέρω. Στην Άσυρο το λέγανε. Στην Άσυρο λένε ότι αν ακούς χριστουγεννιάτικα τραγούδια εποχή που δεν είναι Χριστούγεννα, κολλάς ψήρες. Ναι. Πόσο εκβιαστικό και πόσο φοβιστικό για τα παιδάκια. Συγγνώμη, όπως λέγανε, φάει το φαΐ γιατί θα έρθει ο δράκος, θα έρθει ο παππούλας. Αυτό πάντως πρώτη φορά το ακούω. Μπράβο, Ραφαήλια. Δηλαδή, κάθε τόπος έχει εκτός από την τολοπιολαλιά του, έχει και τα δικά του θέλω, πιστεύω, πρέπει και μυθοπλασίες. Και κάθε. Πώς το λένε, όχι μυθοπλασίες, πώς το λένε αυτό, ρε παιδιά. Ήθη, έθιμα. Δεν είναι ούτε. Πώς το λένε. Σαν τις μαύρες γάτες. Προκαταλήψεις και προλήψεις. Μπράβο αυτό. Μπράβο, λοιπόν, ζάπινγκ στην TV, κυρίες και κύριοι. Πάμε να σα πάρουμε να δούμε τι λέει η Μαρία Ιωνίου, τι λέει η Μπέτη Μαγκύρα και πολλοί άλλοι σε ένα μούλτι ξεχωριστό. Φύγαμε, παρακαλώ. Θα πάρουμε στην ελληνική τηλεόραση και την κυπριακή και όχι μόνο. Φύγαμε. Κυρίες και κύριοι, χριστουγεννιάτικες καλησπέρες. Ένα ακόμη πολυσυλλεκτικό βίντεο μόλις ξεκίνησε και ετοιμαστείτε για να ενημερωθείτε για τις πιο καυτές ειδήσεις της Showbiz. Ο Μάρκος Εφερλής μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Open Weekend για τη φετινή του παράσταση και για το τηλεπαιχνίδι που παρουσιάζει στη τηλεόραση. Χαρά, ικανοποίηση, ευγνωμοσύνη για το κοινό αυτό. Χαίρομαι ιδιαίτερα για το Family Game, γιατί είναι μια παραγωγή του Νίκου Κοκλώνη που παίζουμε απέναντι. Παρ' όλα αυτά δεν έχει συγκουνευτεί καθόλου. Έχει κάνει ένα υπερθέμα, μια υπερπαραγωγή. Πώς νιώθετε που ξανασυνεργάζεστε με την Έλενα, με τη γυναίκα σας στο Family Game? Πάντα μια συνεργασία με την Έλενα είναι ό,τι καλύτερο. Είναι κάτι που θέλουμε εμείς, είναι κάτι που θέλει ο κόσμος. Μου το ζητάει ο κόσμος όταν η Έλενα για κάποιο λόγο δεν εμφανίζεται στο θέατρο, μου κάνει παράπονα ο κόσμος. Τώρα που είναι μια τηλεοπτική εκπομπή, ένα παιχνίδι, μια γιορτή, Σάββατο βράδυ και είμαι με τη γυναίκα μου, είναι ό,τι καλύτερο. Μακάρι να κάνουμε και άλλα τέτοια project στο μέλλον, να είμαστε μαζί και να κάνουμε τον κόσμο να περνάει καλά. Η Μαρία Ιωαννίδου έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή της Ελένης Τσολάκη και μίλησε για όλους και για όλα. Λόγω του, το βιβλίο είναι έτσι αυτοβιογραφικό. Από την κόρη του, την Αταλία Γερμανού, έχετε πάρει κάποια έγκριση για να γράψετε? Έγκριση? Ναι. Όχι, δα. Όχι, δα. Επειδή είναι αυτοβιογραφικό. Όχι, δα, τελεία. Ωστόσο, όμως, δεν την είδαμε στην παρουσίαση. Ναι, έλειπε, λέει, στη Θεσσαλονίκη. Μπορεί και να λείπει. Ωστόσο, εγώ βλέπω μέσα από αυτό έτσι και μια πικρία που μου λέτε, που δεν έχετε πληρώνει και που δεν ήρθε κιόλας. Εγώ με τον τρόπο μου σας είπα την αγαπώ την Αταλία. Και με πονάει το ότι δεν την βλέπω. Είναι η κόρη του Φρέντι, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Γιατί να το κρύψουμε, άλλωστε. Είμαι μια μεγάλη γυναίκα πια. Όλα θα τα λέω. Είτε σας αρέσουν, είτε δεν σας αρέσουν. Είτε αρέσει στην Αταλία, είτε δεν αρέσει. Θα γίνει σύριαλ, πείτε μου λίγο γι' αυτό. Θα γίνει σύριαλ. Δεν μπορώ να σας πω πολλές λεπτομέρειες. Αν έχετε πάρει τα δικαιώματα, έχετε μιλήσει με την αντίστοιχη πλευρά του κύριου Γερμανού? Δεν νομίζω ότι μου είναι απαραίτητο. Το μισό βιβλίο, μάλλον, είναι η Ναταλία. Γιατί σας είπα, ζούσαμε σαν οικογένεια. Γιατί να μην θέλει να γίνει σύριαλ, αλίμονο. Η Μπέτη Μαγκύρα βρέθηκε στα εγγένεια της έκθεσης ζωγραφικής του αδελφού της και μίλησαν μαζί στις κάμερες. Χθες τα νούμερά σας ήταν αποθεωτικά. Πώς είναι. Ευχαριστώ που λέει και ο Μουτσινάς και εμείς. Θα βάλω κι εγώ ένα βουναλάκι κουτσουκουτσου να ανεβαίνω. Πώς το βίωσες εσύ αυτό σήμερα το πρωί? Δεν έκανα και πάρτι. Χαίρομαι, εννοείται, πάρα πολύ όταν κάνω νούμερα, αλλά κρατάω χαμηλά τον πύχη γιατί είναι πολύ μεγάλος ο ανταγωνισμός φέτος. Γίνεται σφαγή κανονική με τις εκπομπές. Είμαστε 7 εκπομπές το πρωί και σίγουρα παίζει πάρα πολύ. Ανεβοκατεβαίνει συνέχεια η μπάλα. Σε λίγο ξεκινάει το My Style Rocks. Ναι. Έχεις περάσει, έχεις βρεθεί σε αυτή τη θέση της Κριτικής Επιτροπής. Πάρα πολύ ωραία. Και βλέπουμε ότι τώρα έχει εξελιχθεί σε θρίλερ, γιατί δεν ξέρουμε ποιος θα κάτσει σε αυτές τις έρημες καρέκλες. Τρελαίνομαι για τέτοιους τίτλους, Σοφία Μουνουσακίδου. Θρίλερ το My Style Rocks. Τρελαίνομαι για τέτοιους τίτλους. Πόσο φαίνεται η Κατερίνα Καραβάτου σε ένα project? Μια χαρά. Μια χαρά. Πού, εντάξει, έχει κάνει η ψυχαγωγία. Project δεν έχει κάνει τέτοιου τύπου. Έχει κάνει. Τέτοια, όταν είσαι παρουσιαστής, μπορείς να τα καταφέρεις παντού. Σου άρεσε να το παρουσίαζεσαι, αν δεν ήσουν στο Open? Λέω τώρα εγώ μια ιδέα.
Κοίταξε, πέρασε από την κριτική επιτροπή. Να πάω τώρα και παρουσιάστρια. Θα κάνω όλα τα πόστα. Θα καθαρίσω και το πλετό. Κοιτάξτε, θα ξεκινήσουμε με τη Μαρία Ιωαννίδη που λέει ότι δεν χρειάζεται να πάρει την άδεια της Ναταλίας για να κάνει την βιογραφία και να γίνει σύριαλ η ζωή της με τον Φρέντι Γερμανό. Ξέρουμε ότι οι σχέσεις της Μαρίας Ιωαννίδου περνάνε από πολλές διακυμάνσεις. Υπάρχει, ναι. Ναι, υπάρχει μια αγάπη, υπάρχει μια ίντριγκα, υπάρχει μια απόσταση, υπάρχει ξανά αγάπη. Ο καθένας το βλέπει τη δικιά του οπτική γωνία. Λέει, μεγάλη γυναίκα είναι και η Ναταλία Γερμανού. Έχουμε ζήσει πολλά χρόνια μαζί. Θα λέω τα πράγματα με το όνομά τους. Μαρία Ιωαννίδου είναι ότι έχει ζήσει πολλά χρόνια με τον Φρέντι Γερμανό, παιδιά. Και έχει και κάθε δικαίωμα να πει και την άποψη. Από την άλλη, βέβαια, έχει κάθε δικαίωμα να πει και η κόρη του Φρέντι Γερμανού. Έτσι, Ναταλία Γερμανού και αυτή η δικιά της άποψη. Αν θέλει να γίνει σύριελ η ζωή του πατέρα της με κάποια σημεία τα οποία ίσως και να φύγουν τον πατέρα της. Ναι, υπάρχει όμως και το θέμα το ότι, όπως είπε η Μαρία Ιωαννίδου, το μισό βιβλίο είναι Ναταλία Γερμανού. Άρα λοιπόν, αν πρόκειται να γίνει ένα σύριαλ, μια σειρά, μια ταινία, κάτι οτιδήποτε το οποίο θα εμπλέκει έμεσα ή άμεσα και την ίδια, νομίζω ότι. Χρειάζεται άδεια της Ναταλίας. Ναι, αμήν τι άλλο. Δεν είναι. Χρειάζεται άδεια της Ναταλίας, αμήν τι άλλο. Θα δούμε. Τι μελιγενέστε. Μπέτι Μαγκύρα, η οποία πραγματικά προχθές έκανε την έκπληξη, έτσι. Έκανε διψήφιο σε ένα κανάλι που δεν πάει και καλά το Open. Είναι από τα κανάλια που με πολύ χαμηλή τηλεθέαση. Και φέτος όπως και πέρσι. Οι δύο καλές εκπομπές που πάνε καλά σε νούμερα τηλεθέασης, ευτυχώς είναι τα πρωινά του. Δηλαδή και το καθημερινό της Μπέτης κάνει μεγαλύτερα νούμερα από το μέσο όρο του καναλιού, που είναι πολύ δύσκολο η καθημερινή εκπομπή να κάνει μεγαλύτερα νούμερα από το μέσο όρο του καναλιού. Το Open φέτος κινείται στο 4-5, η Μαγκύρα έχει κάνει και δεκάρι. Επίσης το Σαββατοκύριακο πάει πολύ καλά και η Ελένη Τσολάκη. Πρέπει να το πούμε για να τα χρεώσουμε σε αυτές τις δύο κυρίες. Όλες οι άλλες υπόλοιπες εκπομπές, νομίζω και ότι το σύριαλ τους πηγαίνει καλά, ο Έρωτας Φυγάς. Όλες οι υπόλοιπες εκπομπές είναι κάτω του μέσου όρου του καναλιού. Και μερικές φορές πάει καλά και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Πόπη Τσαρανίδου. Όλα τα υπόλοιπα είναι κάτω από το μέσο όρο. Ότι ξέρω εγώ τι κάνουν τα υπόλοιπα κανάλια. Πάρτε με βρε διευθυντή στα κανάλια. Να δει διευθυντή προγράμματος. Όχι το ενημερωτικό, του ψυχαγωγικού. Να σε φτιάξω εγώ το πρόγραμμα. Ναι, λοιπόν. Με αποκλειστικά. Με πολλά αποκλειστικά. Και. Όχι, πέρα, τώρα προκαλείς. Τι αλλαγές θα έκανε στην πρωινή ζώνη, γενικά στα κανάλια, ρε παιδί μου. Στη Μαγκύρα της άλλαζα την ομάδα. Μόνο το Μακαλιά θα κρατούσα. Από αυτούς που έχει στο τραπέζι, το έχω ξαναπεί, θα έβαζα μέσα το Σαράντο και την Αθηνά και θα έβγαζα την Αντώνα, όπως τη λένε, και τον άλλο που έχει πέρασει από όλες τις εκπομπές και όπου πέρασε, κόπηκαν οι εκπομπές. Ακουνά το κεφάλι, αλλά συμφωνεί. Δεν ξέρω. Συγγνώμη δηλαδή, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Από που πέρασε, δεν θυμάμαι και το όνομά του, με συγχωρείς κιόλας, δεν πήγαν καλά οι εκπομπές, παιδιά. Είναι αλήθεια αυτό. Και με βγάζει τον Δημήτρη Σαράντο και την Αθηνά που η χημεία της με τον Μακαλιά και με την Πέττη και οι ατάκες του ήταν μοναδικές και μου τη βάζει έξω να κάνει ρεπορτάζ. Όχι. Είμαι κάθετα αντίθετος. Έτερων εκάτερων. Θα μου πεις ποιος είσαι εσύ. Ο καινούργιος διευθυντής. Λοιπόν. Ο Φίλιππος θα γίνει κεντρικό. Ναι, ωραία. Πάμε πάρα πολύ καλό. Κεντρικό σήμερα λείπει όμως. Εγώ θα γίνει καγιά. Εσύ θα γίνει η καγιά. Τέλεια. Χρήστο, εσύ είναι απλά ένα καλό απλό ρεπόρτερ, αγάπη μου, για να έχει τη σιγουριά. Λοιπόν. Να μην σα πει τίποτα. Θα πρέπει να πω ότι θα κλείσουμε την εκπομπή με την αποκλειστική συνέντευξη τη Γιάννα Τρεζεζή. Οπότε αύριο να είστε εδώ την ίδια ώρα. Θα επιστρέψω. Να ευχαριστήσω τον Χρήστο και τη Ραφαήλια που ήταν σήμερα εδώ. Εμείς αύριο την ίδια ώρα θα είμαστε εδώ. Κλείνουμε με την αποκλειστική συνέντευξη της Γιάννα Θερεζή που μιλάει για όλους και για όλα. Πάμε να την απολαύσουμε. Για σένα μόνο να υπάρχω και να ζω, χωρίς φωνή να σου φωνάζω σ' αγαπώ. Πάρε με πάλι αγκαλιά και χάιδεψε μου τα μαλλιά, να γίνουμε ένα ακόμα μια φορά. Εδώ είμαστε λοιπόν σε 95,1 και το Κοσμοράδιο και έχω πολύ μεγάλη χαρά για ένα και μοναδικό λόγο. Ακριβώς εδώ στην παρέα του Κοσμοράδιο έρχεται ένα κορίτσι από τη Σελήνη απευθείας στη Γη. Θα μου πεις τώρα πάει, τρελάθηκε ο παρουσιαστής, τρελάθηκε ο Τάος Ριζόπουλος από τη Σελήνη, κατέβηκε κάποιος εδώ για να δώσει ναι, κατέβηκε. Από το δικό της σεληνιακό φως, από το δικό της πλανήτη είναι κοντά μας η Γιάννα Τερζή. Καλώς όρισες! Τι κάνεις κορίτσι? Λοιπόν, από το διαστημό πλειό μου. Από το διαστημό Γιάννα μου, έλα να μιλήσουμε για το καινούργιο τραγούδι που αρέσει πάρα πολύ, που παίζει πάρα πολύ και τα αγαπάμε πάρα μα πάρα πολύ. Να πούμε ποιοι το γράψανε, αγάπη μου γλυκιά. Το έγραψε ο Τζίκαλ, ο Γιώργος Καλογεράκος, ολομόναχος. Ένας και καλός. Την επιδίωκες ναι. Καιρό αυτή τη συνεργασία. Την επιδίωκα. Όχι, μου την ήρθε πάρα πολύ αναπάντεχα και πολύ όμορφα. Ήταν μια πολύ γρήγορη και πολύ εύκολη συνεργασία.
ένας άνθρωπος πάρα πολύ απλός και πολύ... Δηλαδή ήταν πάρα πολύ, πολύ εύκολη συνεργασία. Πάρα πολύ εύκολη συνεργασία. Έψαχνες καιρό να βρεις τραγούδι για να επιστρέψεις τη δισκογραφία μετά το θρίαμβο, θα πω εγώ, του ντουέτου με τον Παπά τον Πασχάλη τον Τερζή, γιατί ξέρεις, αυτό ήταν ένα λιθαράκι και ανέβασες ένα σκαλοπάτι και τον πήχε ακόμη πιο ψηλά για τους φαν σου που σ' αγαπάνε. Οπότε έπρεπε να είναι το επόμενο βήμα κάτι εξίσου το ίδιο ή ακόμη και καλύτερο. Γι' αυτό λέω, το χρονικό διάστημα αυτό το έψαχνες, έψαχνες πολλά τραγούδια όπως μέχρι να φτάσεις στη Σελήνη ή όχι? Γιατί αυτό είναι εύκολο. Δεύτερο, ήταν το δεύτερο τραγούδι. Α, τόσο εύκολα. Ναι, ναι, ήταν το δεύτερο τραγούδι. Ακούσαμε ένα με τον Γιώργο, μου άρεσε πάρα πολύ, το έκανα demo και μετά του είπα πάνω σε αυτό τι θα ήθελα να γράψουμε, ακόμα ένα τραγούδι, τέλος πάντων, πώς θα ήθελα να είναι πάνω κάτω, με άξονα εκείνο. Και γράφτηκε το Σελήνη. Σε φόβησε το γεγονός της μεγάλης αποχής από τη δισκογραφία, ότι ο κόσμος μπορεί να σε ξεχνούσε? Σε προβλημάτισε? Δεν με προβλημάτισε. Με προβλημάτισε το ότι δεν έκανα γρήγορο follow-up μετά την επιτυχία, γιατί όταν είναι ζεστό κάτι, ξέρεις, είναι καλό να το, να το κρατήσεις ζεστό, ειδικά στη δισκογραφία, ξέρεις, πράγματα. Είναι δύσκολα και όταν ο κόσμος σε έχει χαρεί σε μια επιτυχία σου, είναι καλό να συνεχίσεις να πηγαίνεις με αυτόν τον ρυθμό. Να υπάρχει συνέχεια μια υπενθύμηση ότι εγώ είμαι εδώ και βγάζω συνέχεια τραγούδια που έχουν απήχηση και ακούγονται. Ναι, και να το χαρείς και εσύ ο ίδιος. Να το χαρείς και εσύ ο ίδιος και ο κόσμος. Εγώ δυστυχώς δεν μπόρεσα να το κάνω αυτό, γιατί ήταν ένα θέμα που έπρεπε να το κοιτάξω. Για μένα. Πει και μου το έχεις πει και το έχεις εκμυστηρευτεί. Όχι, εκμυστηρευτεί, το ξέρει πλέον ο κόσμος. Ήταν θέμα υγείας που σε οδήγησε σε μια επέμβαση στο εξωτερικό, στη Γερμανία. Ακριβώς, ακριβώς. Οπότε έπρεπε να κοιτάξω τον εαυτό μου και να ακολουθήσω αυτό το πρόγραμμα. Οπότε δεν ήταν κάτι που μπορούσα να κάνω παραπάνω. Και τα δύο χρόνια αυτά θα ήθελα να μην ήταν δύο χρόνια, θα ήθελα να ήταν πιο σύντομος ο χρόνος, αλλά ξέρεις, το έβαλα πίσω και επειδή δεν μπορείς να κάνεις κάτι, δεν το έχω αναλύσει καθόλου στο κεφάλι μου, έχω προχωρήσει έτσι όπως με έχουν πάει τα πράγματα. Για σένα μόνο να υπάρχω και να ζω, χωρίς φωνή να σου φωνάζω σ' αγαπώ. Έφυγε στο εξωτερικό μέσα στον COVID και ήσουν σε μια πολύ δύσκολη φάση, γιατί ήταν και ο COVID που υπήρχαν τα πρωτόκολλα και έπρεπε να νοσηλευτείς, το πέρες όλο αυτό, το γολγοθά θα πω εγώ, μόνη σου. Mm-hmm. Κοίτα, είχα τη συμπαράσταση του αδερφού μου, απλά επειδή ξέρεις πώς ήταν με τον COVID, δεν μπορείς να έχεις όποιον θέλεις, όποτε θέλεις. Κάναμε να δούμε εμείς που ζούμε σε διαφορετικές πόλεις ή και χώρες, άλλοι άνθρωποι με τους γονείς, δεν μπορούμε να έχουμε όλη την οικογένειά μας, δεν μπορούσαμε δίπλα μας. Οπότε ναι, ήταν δύσκολα μέσα στον COVID να έχεις και θέμα υγείας, και όχι μόνο για μένα, για οποιοδήποτε άλλο άνθρωπο που είχε αντιμετώπισε θέμα υγείας μέσα στον COVID. Ήταν ένα έξτρα θέμα παραπάνω που σου έκανε την κατάσταση πιο δύσκολη. Πόσο μάλιστα να είσαι και στο εξωτερικό και νοσηλεύεσαι. Ναι, και υπήρχε όλο αυτό. Όχι να κάνεις καραντίνες, όχι έξτρα χαρτιά. Μα ξέρεις, όλο αυτό η έξτρα ταλαιπωρία για τον COVID. Όχι, δεν σου φτάνει όλη σου η αγωνία. Πρέπει να φοράς τις μάσκες, ξέρεις. Και όλο αυτό το πράγμα, το οποίο το πέρασαν όλοι οι ασθενείς. Όπως το πέρασαν άλλοι ασθενείς, το πέρασα και εγώ και ήταν μια έξτρα δυσκολία που καθόλου δεν τη χρειαζόμασταν κανένας μας. Αλλά αναγκαστικά. Σε έβγαλε πιο γερή αυτό το πρόβλημα υγείας και αντιμετώπισες μετά τη ζωή διαφορετικά, έκανε ένα κλικ μέσα σου? Γιατί όπως προείπαμε, ήσουν μόνη σου σε μια ξένη χώρα κάνοντας μια επέμβαση και έχοντας και τα πρωτόκολλα του COVID. Με έβγαλε πολύ πιο δυνατή. Δεν ήταν ούτε καν ο COVID, ξέχανα τον COVID και ούτε το εξωτερικό, ούτε... Ήταν η κατάσταση ίδια πάρα πολύ δύσκολη. Έπρεπε να οπλιστώ με δύναμη που δεν ήξερα ότι την είχα για να το αντιμετωπίσω. Και αναγκαστικά ψάχνεις μέσα σου από θέματα που και τα βρίσκεις και δεν το πιστεύεις ούτε εσύ ο ίδιος ότι τα είχες, για να αντιμετωπίσεις αυτές τις πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις. Σε
Να σου πω, το κεφάλαιο Eurovision έκλεισε γιατί για να τερζεί ή όχι. Γιατί το ξέρεις και εσύ, το βλέπουμε κάθε φορά που έρχεται η Eurovision και ένα από τα ποσταρίσματα που γίνεται από όλους φάνηκε και το δικό σου τραγούδι. Ήταν μια πολύ ωραία συμμετοχή που τελικά δεν καρποφόρησε για πολλούς και διάφορους λόγους. Έχεις πει και σε μένα. Ναι, στη Eurovision. Για τη Eurovision μιλάμε, δεν καρποφόρησε, γιατί στην Ελλάδα γνώρισε την επιτυχία και την αναγνωρισιμότητα που του αρμόζει. Και σε μένα έχεις πει κιόλας ότι αν άλλαζες κάτι, θα άλλαζες την ομάδα που σε συνόδευσε εκεί πέρα. Έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο ή όχι? Θα ήθελες άλλη μια προσπάθεια? Αν θα ήθελα άλλη προσπάθεια σαν να την επιδιώξω, όχι, μόνο αν έρθει έτσι, ξέρεις. Δεν θα επιδιώξω εγώ να ξαναπάω στο Eurovision. Όχι, όχι. Δεν μου έχει μείνει δηλαδή κάποιο αποθυμένο ή κάτι τέτοιο, αν εννοείς αυτό. Όχι, δεν μου έχει μείνει κανένα αποθυμένο με την Eurovision. Τι αποθυμένα έχει η Γιάννα Τερζή? Τι αποθυμένο έχω, ναι. Δεν έχω αποθυμένο, γιατί ό,τι θέλω το κυνηγώ και το επιδιώκω, είτε μου βγει, είτε δεν μου βγει, είτε κάνω λάθη, είτε κάνω το σωστά. Οπότε γενικά δεν μου μένουν αποθυμένα. Θέλω ίσα-ίσα. Και θα σου πω γιατί δεν μου μένουν αποθυμένα, γιατί δεν κυνηγάω τίποτα που έχει περάσει. Δεν το ξανακυνηγάω ποτέ και πάντα βλέπω μπροστά, γιατί πάντα κάτι καινούριο θέλω. Και πάντα ρισκάρω και πάντα βλέπω το μπροστά. Να σου πω, φλερτάρεις, γιατί λες, άμα θέλω κάτι, το κυνηγάω. Άμα έρθει ένας ωραίος τύπος, γιατί έχεις πει ότι είσαι ελεύθερη. Εκτός αν προέκυψε κάτι και το τελευταίο δύο ώρες, τρία ώρες. Δεν έχω πει ότι είμαι ελεύθερη, έχω πει ότι είμαι μια χαρά με τον εαυτό μου. Όπα. Αυτό δεν σημαίνει ότι είμαι μόνη με τον εαυτό μου. Όπα, τώρα. Εγώ είπα ότι είπα μια χαρά με τον εαυτό μου. Με ρώτησε αν είσαι καλά με τον προσωπικά σου και είπα εγώ αυτή τη στιγμή μια χαρά με τον εαυτό μου. Δεν είπα είμαι μόνη με τον εαυτό μου. Άρα υπάρχει κάτι στη ζωή σου? Ούτε αυτό είπα. Θα σου πω κάτι. Δεν θέλω τόσο εύκολα πλέον να μοιράζομαι το τι γίνεται στη ζωή μου, γιατί δεν βρίσκω κάποιο λόγο. Ναι, συμφωνώ. Απλά επειδή η ερώτηση είναι υποθετική. Αν φλερτάρεις όταν είσαι μόνη, αν υπάρχει έτερο νήμης, δεν κάνω την ερώτηση για να μην εκτεθώ. Ήταν το τελευταίο που σκεφτόμουν όταν σου είπα ότι κυνηγάω κάτι καινούριο. Το τελευταίο που σκεφτόμουν ήταν οι άντρες. Το τελευταίο. Έχω τόσα πράγματα στο μυαλό μου που θέλω ακόμα να δω σε αυτή τη γη, σε αυτόν τον πλανήτη, σε αυτό το. Δεν ξέρω. Διψάω τόσο πολύ για ζωή και το τελευταίο πράγμα που έχω στο μυαλό μου είναι αν θα είναι οι έρωτες καινούργιοι. Καθόλου. Αχ, και η καρδιά μου πώς χτυπάει. Πες μου λοιπόν τα επόμενα σχέδιά σου. Έλα, να μοιραστούμε κάποια που μπορείς να μοιραστείς μαζί μας. Μια και θέλεις να κάνεις πράγματα. Ποια είναι ένα, δύο, τρία πράγματα που θες να κάνεις άμεσα τα επόμενα, τον επόμενο μήνα, τις επόμενες μέρες, τις επόμενες ώρες, δεν ξέρω. Τα επόμενα σχέδιά μου είναι να αρχίσω να βλέπω το επόμενο κομμάτι, επόμενο τραγούδι. Σίγουρα κάποιες εμφανίσεις. Θα ήθελα να αρχίσω να οργανώνω κάποιες εμφανίσεις από τώρα και στο επόμενο διάστημα, το οποίο δεν ξέρω ακριβώς πότε θα είναι. Και κάτι που έχω βάλει στο μυαλό μου είναι να πάω να δω αν θα μπορούσα να ξαναγραφτώ, αν υπάρχει αυτό. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει, αλλά θα ήθελα να δω αν μπορώ να φοιτήσω στη σχολή που είχα περάσει πριν πολλά χρόνια στο πανεπιστήμιο, που πέρασα και δεν πήγα ποτέ. Ποια σχολή ήταν αυτή, Γιάννα μου? Ήταν διεθνών και πολιτικών επιστημών, ευρωπαϊκών και στον Πειραιά. Ήταν στο IAP στον Πειραιά, στο Πανεπιστήμιο Πειραιά, και δεν πήγα ποτέ, γιατί ξεκίνησα να τραγουδάω. Άρα λοιπόν ένα όνειρό σου είναι να συνεχίσεις τις σπουδές σου. Όχι να συνεχίσω, να τις ξεκινήσω από το μηδέν. Ναι. Θα ήθελα πάρα πολύ, που είναι νομίζω ότι διπλωμάτης βγαίνεις από αυτή τη σχολή, θα ήθελα πάρα πολύ να δω αν θα μπορούσα να πάω να δω τι γίνεται σε αυτή τη σχολή. Το έχω. Αυτό είναι αποθυμένο. Αυτό είναι αποθυμένο. Εκεί ήθελα να. Αυτό είναι όντως αποθυμένο. Αν σου γινόταν μια πρόταση να παίξει σε κάποια ταινία ή σε κάποιο σύριαλ, θα τη δεχόσουν? Για περίμενε να δεις. Όπα, είπα κάτι που κάτι έχεις κατά νου. Για περίμενε να δεις. Κάτι ετοιμάζεις δηλαδή? Όχι, δεν είναι κάτι. Ποια περίμενε. Αλλά αν θες να σου απαντήσω και θεωρητικά στην ερώτηση, θα. Ναι, αν μου άρεσε και μου ταιρίζει, θα ήθελα πολύ. Πάρα πολύ θα ήθελα να δοκιμάσω την τοπία.
Πάρα πολύ. Να τα ωραία. Φίλοι μου, λοιπόν, είμαι έτοιμος και να αντιθώ διπλωμάτης για να κάνεις πράκτης πάνω μου, αλλά επίσης μπορείς να μου δίνεις τα κείμενα είτε της ταινίας είτε της σειράς του πρωταγωνιστής να τα κρατάω και να κάνεις πρόβα. Εννοείται, πολύ θα ήθελα. Πάρα πολύ θα ήθελα να γίνει αυτό. Πάρα πολύ. Λοιπόν, Γιάννα μου, σε ευχαριστώ πάρα μα πάρα πολύ για αυτή τη φιλική πάντα κουβεντούλα που κάνουμε. Να σε ευχαριστήσω που όποτε σε καλέσω σε εκπομπή και να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και δημόσια εδώ από το Κοσμοράδιο 95,1. Γιατί είσαι φίλη μου χρόνια, η Γιάννη Τερζίνα γλυκίτα το πλάσμα που το γνωρίζω προσωπικά με απίστευτο χιούμορ. Να μου φιλήσεις τον μπαμπά και τη μαμά. Εννοείται και σκυλιά από αυτό. Ευχαριστώ. Κοσμοράδιο, καρδιά, Τάσο μου, σε αγαπώ πάρα πολύ. Ό,τι λες είναι αλήθεια στον αέρα, δεν τα λέμε έτσι. Είναι αλήθεια και από μένα. Σε αγαπώ πολύ, χίλια ευχαριστώ Γιάννα μου. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Γεια.